Για να πάμε στο ωραίο το κλίμα πριν που λίγο πριν ήταν πιο χαλαρή κουβέντα. Μας λέει ένας φίλος από την Κορινθία, ξεχάσατε το Σταύρο το Δήμα. Αγαπητή Λόρα και αγαπητέ Αντώνη, τι πληροφορίες έχει για το Σταύρο το Δήμα? Εμείς δεν ξεχάσαμε. Δεν έχεις. Τίποτα, όχι, δεν, είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι είναι ένα πιθανό όνομα. Παίζει το όνομα του κυρίου Δήμα. Και του κυρίου Δήμα και του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Αν είναι από την Κορινθία, μπορεί να χρησιμοποιήσουν και το όνομα του κυρίου Χάνια. Ποιο είναι? Είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υποψήφιος βουλευτής. Δεν το έχουμε ακούσει στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν το λέμε. Αν το είχαμε ακούσει, θα το είχαμε πει. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα στην Ευρώπη με μια νέα κυβέρνηση και με ποιο τρόπο? Δηλαδή, εμείς πάμε εδώ με μια μαξιμαλιστική διάθεση, πολύ λογική από ελληνικής πλευράς, έτσι που μας έχει καταντήσει το μνημόνιο, να διαπραγματευτούμε τα πάντα ή δυνατόν εξ αρχής. Στην Ευρώπη όμως βλέπουμε να μας λένε ότι, παιδιά, το μνημόνιο είναι εκεί, μην περιμένετε και μεγάλα πράγματα. Αυτό λένε οι περισσότεροι, κακά τα ψέματα. Υπάρχει περίπτωση αυτή η νέα κυβέρνηση να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να κάνει κάτι μαγικό το οποίο να αλλάξει το κλίμα και να υπάρξει διάθεση από την άλλη πλευρά αποδοχής αυτών που θέλουμε Ωραία. Να κερδίσουμε? Να συμπληρώσω κάτι. Και βγάζοντας φωτογραφία του μπαμπούλα που είπε πριν ο κύριος Τσουκαλάς και να τον δείχνει έξω. Όλα αυτά κάνε μια απάντηση. Ότι... μαγικά δεν γίνονται. Αυτά τα κόλπα ψεύτικα τα κάνω στην ιδέα που λέει. Τι λες λοιπόν? Εντάξει, ας πούμε, αν προχωρούσαν δυναμικά κάποιες μεταρρυθμίσεις για παράδειγμα, αυτό θα έστελνε να μείνω θετικό προς τα έξω για να αλλάξει μετά η συνταγή λίγο πιο εύκολα? Γιώργο, με αυτό το δυναμικά, το ξέρεις πιο καλά από μένα γιατί αυτογραφείς και κάθε μέρα, είναι σχετικό. Δηλαδή δυναμικά πού, με ποια λεφτά, με ποιο κλίμα, με ποιες τιμές, με ποιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεν είναι εύκολο. Και μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι εύκολο αυτά. Εννοούμε κάποιες ακόμα επενδύσεις και είναι δύσκολο. Το κλίμα είναι πάρα πολύ αρνητικό στην οικονομία. Δεν είναι εύκολο να έρθουν γρήγορα. Τι μπορεί να έρθει γρήγορα? Το είπα και στην αρχή. Εγώ περιμένω πράγματι από τους Ευρωπαίους και δεν γίνεται κι αλλιώς, νομίζω. Φαίνεται μάλλον, να το πω έτσι. Μια αγορά χρόνου στην κυβέρνηση θα της δοθεί αυτό, με αυτά που είπες στην αρχή και εσύ, με μια παράταση στα δημόσια. Στα μέτρα, ας πούμε, που θα μέτρα, λαμβανόντουσαν λίγο τώρα τον Ιούνιο, έτσι δεν είναι? Λοιπά, να έρθουν κάποια χρήματα να κινηθεί η αγορά, η επιμήκυση του χρόνου. Αυτά, εάν πλασαριστούν, και δεν το λέω αρνητικά, θετικά και με σωστό τρόπο από την κυβέρνηση στον κόσμο, θα δώσουν ένα καλό μήνυμα για αρχή. Πάντως, Αντώνη, τα δύσκολα είναι αργότερα. Και αν εφαρμοστούν, αν πάμε σε μειώσεις μισθών, περαιτέρω μειώσεις μισθών, δηλαδή αν αυτά που έχουν υπογραφεί υλοποιηθούν, υπάρχει δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει η κοινωνία πλέον εδώ που φτάσαμε, ή πρέπει, είναι δεν, πτωνού κάνευ να αλλάξουν? Νομίζω αυτά. Ότι δεν παίρνει την κυβέρνηση αυτή να πάει σε περαιτέρω μείωση μισθών. Πάντως το πλαίσιο, να δεν προσθέσω, στο πλαίσιο αυτό. Της προγραμματικής... Είναι εκ τωνού κάνευ, όπως το είπατε, κύριε Κουμπάρα. Δεν γίνεται. Πάντως εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε... Πάντως τα θέματα που αφορούν στη μετενέργεια πρέπει να ξέρετε ότι είναι υπογεγραμμένα. Άρα θα πρέπει εδώ... Θα γίνουν νεότερα αλλαγές. Γιατί μιλάμε για 63 κλαδικές ακόμα. Υπογεγραμμένα μεν, αλλά προεκλογικά όλοι είπαν θα τα αλλάξουν. Κύριε Τσουκαλά, υπάρχει ένα κείμενο που διαμορφώνεται. Εγώ θέλω να πω με αφορμή αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο που διαμορφώνεται και υπάρχει και για τη μετενέργεια. Λόρα, να τελειώσει ο Αντώνης. Δεν είναι τυχαίο. Και τώρα το σκέφτηκα τώρα που έβαλε αυτό το θέμα η Λόρα. Δεν είναι τυχαίο ότι από χτες μέχρι σήμερα, που όλη η Ελλάδα είναι ένα σωροτήρι, άμα πει κάτι το ένα, το μαθαίνει όλο ο κόσμο, δεν έχει διαρρέσει τίποτα. Έτσι. Για το κείμενο των θέσεων των τριών κομμάτων. Που σημαίνει εκεί ότι γίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, βέβαια, προφανώς πάμε, η συμφωνία υπάρχει, αλλά είναι δύσκολα. Το μεταναστευτικό, τα εργασιακά. Εάν ο κύριος Κουβέλης, εγώ δικαιώθηκα μάλλον, γιατί έλεγα χτες σε ένα πάνελ ότι δεν θα επιμείνει να βάλει στο τραπέζι την απλή αναλογική, γιατί θα μου έκανε έκπληξη ο Σαμαράς. Ιδεολογικά και πολιτικά να αποδεχόνταν την απειλή. Άρα ο κύριος Κουβέλης μπορεί να έχει υποχωρήσει. Την έβαλε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται δεκτό, επειδή ρώτησα και εγώ για τον κύριο Σκανδαλίδη την ώρα που μπαίναν τα απόγευμα. Άρα σημαίνει ότι. Θα υπάρχει μια αναφορά όμως, λέει, για το εκλογικό σύστημα. Ναι, μια διαπραγμάτευση. Αυτή, θα δούμε τι έκβαση θα έχει. Θα τελειώσει. Προφανώς αύριο θα δούμε τα περισσότερα και θα δούμε τις πραγματικές δηλώσεις. Εγώ περιμένω να δω εκεί θα κρυθεί η κυβέρνηση. Εκεί και επιμένω στην αρχή της κουβέντας μας. Η σύνθεση είναι το 50%. Ναι. Θέλουμε να δούμε τη σύνθεση της κυβέρνησης σε αυτό και το αποτέλεσμα είπες, στη δουλειά της. Αντώνη, σε αυτό που είπες για την απλή αναλογική, ανεξάρτητα αν η Νέα Δημοκρατία τώρα ή τα πάντα κατά της απλής αναλογικής και αν θα δεχτεί μια τέτοια τροποποίηση, αυτή η κυβέρνηση, εάν αποδώσει, επειδή είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, ουσιαστικά θα έχει ανοίξει το δρόμο
για κυβερνήσεις συνεργασίας, άρα και για την απλή αναλογική. Είναι ένα θέλω τεστ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μέχρι τεστ. Τώρα είχαμε τη λογική ότι μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τώρα για πρώτη φορά μιλάνε όλοι για μια κυβέρνηση μακράς πνοής, μιλάνε τουλάχιστον συμμετέχοντες, έτσι. Μια κυβέρνηση μακράς πνοής από τρία κόμματα, δεν είναι λίγο αυτό. Με λογική συνεργασίας. Επομένως, εδώ είναι μπροστά μας πλέον το παράδειγμα. Αν τα καταφέρουν, η απλή αναλογική νομίζω θα είναι μια φυσική συνέχεια. Δεν θα είναι τόσο. Γιώργο, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε γρήγορα και εντάξει, για λόγους πολιτικής κοπημάτων μπορεί να το πεις, αλλά ο κόσμος πια δεν τα θέλει αυτά. Ναι. Ότι η κυβέρνηση αυτή θα τελειώσει 6 μήνες, σε 3 είναι αυτό, ναι, τον ναι. Νοέμβρη κλπ. Ποια είναι η εκτίμησή σου γι' αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω. Διότι. Πρώτον, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι που κάθε ένας από τους συμμετέχοντες ενώ τα τρία κόμματα θέλουν να αγοράσουν χρόνο. Ναι. Και για τον Μπαμπούλα, δεν μου αρέσει ο χαρακτηρισμός, αλλά το λέμε τώρα, και για τον Τσίπρα, ναι. Αλλά και για τους ίδιους. Ναι. Ο κύριος Κουβέλης θέλει να εδραιώσει την δημοκρατική αριστερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι νέο πράγμα ακόμα. Ο κύριος Βενιζέλος έχει μπροστά του συνέδρια, αμφισβήτηση εσωτερική. Δεν υπάρχουν συγκλίνωσες απόψεις. Προσέξτε, το πιο σημαντικό στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν υπάρχουν συγκλίνωσες απόψεις για βασικά πράγματα από τα στελέχη. Συμφωνώ. Εντάξει, ότι εγώ συμφωνώ ότι ο Βενιζέλος καλώς δεν βάζει τους πρωτοκλασσάτες μέσα. Ελέγχει άρα, αυτά τα τρία άτομα την κοινοβουλευτική ομάδα. Την ελέγχει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα άρα εγώ βλέπω να γίνει σοβαρή προσπάθεια για να αγοράσει. Να έχει βάθος χρόνο. Λες ότι δεν θα συμφέρει κανέναν να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Τι θα την κλονίσει. Ναι. Είπε ο Βασίλης πριν κρίση. Έτσι. Αν αντιμετωπίσει την πρώτη κρίση. Ή το τυχαίο περιστατικό, Αντώνη. Το τυχαίο περιστατικό αφορά κάθε κυβέρνηση. Αυτό.